Η κατάληψη του Δημαρχείου Σιθωνίας στην Οικίτη προχώρησαν το πρωί οι κάτοικοι του Αγίου Νικολάου, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στο σχέδιο Καποδίστριας που προβλέπει την συνένωση των δημοτικών διαμερισμάτων. Επιδίωξη της τοπικής κοινωνίας είναι η αυτονόμηση του χωριού από το Δήμο με την κατάρτιση σχετικής τροπολογίας στο νομοσχέδιο που αφορά τον κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το οποίο συζητείται στη Βουλή. Συμβολικά οι κάτοικοι του Αγίου Νικολάου χτίζουν την πόρτα του Δημαρχείου Σιθωνίας. Η σημερινή κίνηση διαμαρτυρίας που πήρε διαστάσεις μαζικής κινητοποίησης με τη συμμετοχή όλου του χωριού έγινε για να δείξει ο Άγιος Νικόλαος την αντίδρασή του προς τον Καποδίστρια. Για τον λόγο αυτό από νωρίς ξεκίνησαν με οχήματα κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα και κινήθηκαν προς την Οικίτη όπου συνέταξαν ψήφισμα διαμαρτυρίας. Εμείς ζητάμε την αυτονομία του Αγίου Νικολάου βλέποντας ότι 7 χρόνια με τον Καποδίστρια το χωριό έχει πέσει σε έναν μαρασμό. Θα δώσουμε ένα ψήφισμα το οποίο θα πάει και στα Υπουργεία και εδώ στο Δημαρχείο και συμβολικά θα κλείσουμε την πόρτα. Χτίζουμε την πόρτα του Δημαρχείου συμβολικά. Προχωράμε. Νομίζουμε εν όψη τώρα όλα αυτά γίνονται εν όψη του νομοσχεδίου που κατατίθεται στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα για το νέο κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και ευελπιστούμε ότι ίσως με κάποια τροπολογία ο Υπουργός θα σκύψει πάνω στο πρόβλημά μας. Θα αυτονομήσει τον Αγίου Νικόλαο, που ο Αγίου Νικόλαος είναι ένα χωριό που από ό,τι γνωρίζετε είναι ιστορικό. Είναι αυτοδίκαιο εδώ και χρόνια με δικό του το αστυνομικό τμήμα που υπάγεται όλη η Σιθωνία στο ΑΛΦΑΤΑΦ, με πτεσματοδικεία, με ίδρυυση, άδρευση, με οικονομική αυτοδυναμία τόσα χρόνια. Διεκδικούμε το αυτονόητο, είναι αυτοδυναμία μας. Είμαστε ενάντια στον Καποδίστρια, διότι είχε μια κοινότητα με αυτάρκεια, μια κοινότητα με υπηρεσίες διάφορες. Στέλνουμε ένα μήνυμα στην κυβέρνηση ότι στην τροποποίηση η οποία κατατίθεται σήμερα, αύριο, στη Βουλή, νομίζω θα είμαστε μέσα στις κοινότητες οι οποίες πρέπει να δικαιωθούμε. Και ο αγώνας ακόμη συνεχίζεται. Αυτό που ζητά ο Άγιος Νικόλαος είναι η αυτονόμηση. Εκπρόσωποι των κατοίκων και του τοπικού συμβουλίου ζητούν από την κυβέρνηση να τηρήσει τις προεκλογικές της δεσμεύσεις. Τουλάχιστον τα καταναγκαστικά νομοσχέδια Συγκυρούς Δημοκρατίας δεν έχουν καμιά θέση. Και βέβαια, σαν συνέπεια αυτών, είναι και αυτή η αδικία η οποία έχει γίνει στο χωριό μας. Πιστεύω, μάλλον είναι λυπηρό που τέτοια νομοσχέδια περνάνε τελείως απαρατήρητα από τον ευαίσθητο και προβληματισμένο κόσμο, εμπεδώνονται, βασιζόμαστε σε κάποιες υποσχέσεις, αλλά τελικά βλέπουμε ότι αν δεν κινητοποιηθούμε δεν πρόκειται να προκύψει τίποτα καλύτερο για τον τόπο μας. Και το πρόβλημα της αυτονομίας του Αγίου Νικολάου θα το λύσουμε. Θα είστε σίγουροι γι' αυτό. Ο αγώνας θα συνεχίζεται μέχρι να δικαιωθούμε. Ίσως υπάρχει κάποιο θετικό αυτή την εβδομάδα. Ο Άγιος Νικόλας, οι κάτοικοι το αποφασίσουν. Εμείς δεν στεκόμαστε εμπόδιο σε καμιά τέτοια πρωτοβουλία. Εμείς είμαστε εδώ απλώς να υπηρετούμε τον κόσμο. Εμείς δεν είμαστε νομοθετική εξουσία. Τα μηνύματα αυτά στέλνονται προς την νομοθετική εξουσία και όχι προς εμάς. Σήμερα ήρθε η ώρα της δικαίωσης. Ο νόμος του Καποδίστρια που εφαρμόστηκε πριν από 7 χρόνια δημιούργησε αδιέξοδα διοικητικά και οικονομικά στο χωριό μας τον Άγιο Νικόλαο. Ο Άγιος Νικόλαος είναι χωριό με παράδοση σε αγώνες και ιστορία, σε αγώνες των κατοίκων. Σήμερα είναι η κορύφωση αυτών των αγώνων. Αυτή η κατάληψη δεν είναι μόνο συμβολική, αλλά είναι μια κατάληψη αγώνα. Τέτοια συγκέντρωση είχε να γίνει από τότε από τον Βαρδινογιάννη. Λοιπόν, αυτό το χωριό είναι ένα χωριό από τα πιο δυναμικά της Χαλκιδικής. Ο νόμος Καποδίστρια μας έχει οδηγήσει σε ένα μεγάλο μαρασμό. Η σημερινή κινητοποίηση ήταν απόφαση της Λαϊκής Συνέλευσης στο Δημοτικό Διαμέρισμα του Αγίου Νικολάου από την περασμένη Πέμπτη.
Σε επικοινωνία, κυρίες και κύριοι, που είχαμε με τον Δήμαρχο Σιθωνίας, τον κύριο Τζίτζιο Ιωάννη, μας δήλωσε ότι σέβεται τις κινητοποιήσεις των πολιτών, αλλά το θέμα της αυτονομίας είναι καθαρά υπόθεση της κυβέρνησης αλλά και του αρμόδιου Υπουργείου Εσωτερικών.